Πω, μπορεί, δεν ξέρεις. Η θάλασσα, ο ήλιος. Ή του Αγίου Όρους. Εντάξει, θα μπορούσα να πω ορισμένα πράγματα και για το Άγιον Όρος και για το Ρωσόφυλλο, το οποίο είπες προηγουμένως, με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βλαχογιάννης, ότι η λογική είναι να πληρώσουν περισσότεροι λιγότερα. Το να πληρώσουν περισσότεροι λιγότερα ενέχει μέσα του το σπέρμα της απόλυτης αδικίας. Δηλαδή, αν έχουμε έναν εμμύρη και 10.000 υποτελείς, όταν λέμε να πληρώσουν περισσότεροι λιγότερα, σημαίνει ένα κομμάτι του κόστους το οποίο θα έπρεπε να υπομειστεί ο πλούτος μοιράζεται και στους φτωχούς. Αυτό σημαίνει περισσότεροι λιγότερα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος δεν έχει και κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνει τίποτα, θα πρέπει να πληρώσει τώρα προκειμένου να απαλλαγούν από κάποια φορολογικά βάρη οι έχοντες. Άρα, το οι περισσότεροι να πληρώσουν λιγότερα είναι σαν σύλληψη η πεμπτουσία της αδικίας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λιγότεροι πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Έχεις χρόνο, μην ανησυχείς. Ναι, ναι. Λιγότεροι πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Θυμάμαι. Φυσικά, διότι. Ο Τσακαλώτος και ο Λάσκος γράψανε τις προάλλες ότι μην κάνετε όρεξη. Φοροαπαλλαγές μέσα σε περίοδο κρίσης δεν γίνεται. Οικονομικά δεν στέκει αυτό. Να σας το εξηγήσω πώς δουλεύει αυτό. Όλοι συμφωνούμε, δηλαδή από τον Ιωβέ και το Forbes μέχρι τον Bloomberg και εγώ δεν ξέρω ποιο, αλλά και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και η στατιστική υπηρεσία, ότι η ανισοκατανομή του πλούτου στην Ελλάδα τα χρόνια του μνημονίου έχει επιδεινωθεί. Εφόσον έχει επιδεινωθεί, που σημαίνει ότι οι πλούσιοι βγάζουν περισσότερα, λιγότερο περισσότερα από όσα θα ήθελαν, αλλά περισσότερα και οι φτωχοί βγάζουν λιγότερα, γιατί πρέπει να μετακυλήσουμε βάρος φορολογικός φτωχούς. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιος είναι πλούσιος σήμερα? Είναι μεροληψία υπέρ των πλουσίων. Βάζοντάς το με τους όρους που το βάζει η κυβέρνηση. Ποιος είναι πλούσιος σήμερα? Δεν θέλω να αντιδικήσω αυτή τη στιγμή για το ποιο είναι το ύψος του πλούτου. Ας πούμε ότι είναι εκεί που το τοποθετεί η κυβέρνηση. Πού το τοποθετεί η κυβέρνηση? Πού το τοποθετείτε, ποιοι είναι πλούσιοι? Θα ήταν ένα ερώτημα που το τοποθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πού το τοποθετεί? Ποιους φορολογεί με 42%? Η κυβέρνηση φορολογεί με 42% ο ανώτατος συντελεστής. Ναι. Αλλά θα αρχίσουμε από αυτούς του χρόνου τις μειώσεις. Καλά, θα αρχίσετε από του χρόνου τις μειώσεις από τα πάνω. Δηλαδή, όσοι βγάζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ, νομίζω, το χρόνο, θα αρχίσουν πρώτοι να έχουν φοροαπαλλαγές και όσοι είναι άνεργοι, τελευταίοι. Γι' αυτό και φέτος και οι άνεργοι πληρώνουν έμφυα. Πάνω από 100.000 το χρόνο, κύριε Κυριακή. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι, άλλο. Επί 4-5 χρόνια, αυτό το οποίο. Αν θέλετε να με διακόπτετε, σας παρακολούθησα. Κύριε Βλαχογιάννη, συγγνώμη, δώστε μου την δυνατότητα. Κύριε Βλαχογιάννη, μην καβαλάτε τον κύριο Κυρίτσι, διότι είναι τηλεφωνική η γραμμή. Και βγαίνει, όχι, και δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία, πολύ πλην ωραία, του γεγονότος ότι δεν του αρέσει και δεν είναι πρέπον και όλα τα συναφή και λοιπόν, σχετικά. Παρακαλώ. Ακούμε 4-5 χρόνια λοιπόν, τι ωραίοι που είναι οι τεχνοκράτες και πόσο πιο κατάλληλοι είναι οι τεχνοκράτες για να λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Και τώρα ξαφνικά ερχόμαστε και βλέπουμε ότι οι τεχνοκράτες τα έχουν κάνει μπάχαλο, δεν τα έχουν κάνει μπάχαλο, τις εντολές τις οποίες τους ανέθεσε η κυβέρνηση και τους είπε τόσα θα μαζέψεις. Και αφού δεν μπορείς να τα μαζέψεις από τους πλούσιους, που οι πλούσιοι είναι δικοί μας, θα τα μαζέψεις από τους φτωχούς μέχρι να το πάρουν χαμπάρι και εμείς μετά να ξυνόμαστε και να λέμε και καλά ότι δεν το καταλάβαμε. Είναι συμφωνημένη πολιτική. Από τότε πήγατε στο Στουρνάρα, σας τα εξήγησε αυτά. Και κάνατε τους βλάκες ότι δεν τα καταλαβαίνετε. Και τώρα τα λούζεστε. Έτσι, κύριε Βλαχογιάννη, δεν σας τα δεν έχουμε ακούσει. Άρα σας έλεγε ο Στουρνάρα, αυτά σας έλεγε. Τώρα μιλήστε, κύριε Βλαχογιάννη. Τώρα.